Παρακαλώ πάρα πολύ, παρακαλώ πάρα πολύ, δεν είναι υποχρεωμένος να απαντήσει. Πήρε το λόγο επί προσωπικού, ανέπτυξε το προσωπικό άνθρωπος, τελείωσε. Κύριε Κούτση, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μέσα σε πολύ ταραγμένες μέρες έρχεται το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας. Έρχεται να υπενθυμίσει ότι τούτη η χώρα έχει μια βουλή. Έχει κοινοβουλευτικές διαδικασίες και έχει βουλευτές. Βεβαίως έχει βουλή. Μόνο που αυτή έχει μετατραπεί σε επικυρωτικό σώμα έξωθεν και άνωθεν εντολών. Βεβαίως έχει κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Μόνο που τα τελευταία 3 χρόνια ακολουθείται ένας άλλος οδικός χάρτης. Η Βουλή ψηφίζει τα κρισιμότερα θέματα της μεταπολίτευσης με διαδικασίες fast track. Βεβαίως έχει βουλευτές. Μόνο που αυτά τα πολιτικά κέντρα θα ήθελαν να μετατραπούμε όλοι σε υπαλλήλους που σφραγίζουμε φυρμάνια. Το σημερινό νομοσχέδιο, λοιπόν, εκτός από το ρόλο μας, μας υπενθυμίζει και υπογραμμίζει με τον πιο έντονο τρόπο ότι τούτη η τρικομματική κυβέρνηση που υδροκοπά προκειμένου να ταυτοποιηθεί με το νέο, με το σύγχρονο, με το μεταρρυθμιστικό, αποτελείται από τα παλιά, τα σάπια, τα ένοχα υλικά. Και ως εκ τούτου δεν μπορεί παρά να παράγει με τον πλέον έντονο τρόπο πρακτικές που αντιμετωπίζουν το κράτος σαν προέκταση του δικοματισμού, μόνο που σήμερα ο δικοματισμός αποκτά τη μορφή της τρικομματικής κυβέρνησης, και βέβαια αντιλαμβάνονται το κράτος σαν μέσο για business με ημέτερους επιχειρηματίες. Οι προπαγανδιστικές θεωρίες που κρατούν όσο και οι ειδήσεις των 8, περί δημόσιου συμφέροντος, περί κυβέρνησης που προωθεί τη διαφάνεια, που θωρακίζει την αξιολόγηση, που ενισχύει τον έλεγχο και τη λογοδοσία, αποτελούν απλώς μέρος μιας συντεταγμένης επιχείρησης στρέβλωσης της πραγματικότητας. Κάθε κυβέρνηση αφήνει το στίγμα της. Τούτη τρικομματική, εκτός της καταστροφικής της πολιτικής, θα αποτελέσει το μνημόνιο, το μνημείο της διαστρέβλωσης και της διαστροφής της αλήθειας. Βάζει μπρος μια καραμέλα και από πίσω κάνει πάρτι ο μολυσμένος της κόσμος. Όπως βάζει μπρος την καραμέλα της νομιμότητας και από πίσω κάνει πάρτι η παρανομία των καταληψιών των μολ, του θών, των συχνοτήτων και άλλων εκατοντάδων ανομιών, παρανομιών, παραβιάσεων που όχι απλώς ανέχεται η κυβέρνηση αλλά στηρίζει κιόλας. Έτσι και σήμερα βάζει μπροστά την καραμέλα του εξυγχρονισμού και της ανάπτυξης και από πίσω κάνει πάρτι ένα σύστημα ολόκληρο. Και εξηγούμε. Είναι χαρακτηριστικό της μεταμνημονιακής εποχής και φυσικά εποχών άκρατου συγκεντρωτισμού και οπισθοδρομικότητας η τεράστια εξουσία που δίνεται στον εκάστοτε υπουργό, όπως και στο παρόν νομοσχέδιο. Εξουσία από την αρχή μέχρι το τέλος, από τον διορισμό και την πάυση διοικητικών συμβουλίων, εννοείται χωρίς τη συμμετοχή εργαζομένων ή άλλων έμπειρων υπαλλήλων. Εξουσία κατά τα πρότυπα των κομματαρχών που δημιουργούν τους γνωστούς κομματικούς στρατούς, αφού ο Υπουργός κατά το δοκούν προσλαμβάνει και απολύει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Θαυμάστε διατύπωση. Τοποθετούνται άτομα εγνωσμένου κύρους και διακριθέντες στο δημόσιο βίο. Εξουσία που φτάνει φυσικά έως το κρίσιμο διατάφτα που είναι η αποκλειστική ευθύνη και διαχείριση ενός ογκώδους προϋπολογισμού χωρίς έλεγχο και λογοδοσία. Μιλάτε, κύριε, της κυβέρνησης διαρκώς για αξιοπιστία της χώρας, για σεβασμό στις θυσίες του λαού μας και φέρνετε ένα νομοσχέδιο πρόδειλο άλλων σκοπών σας. Έχουμε βλέπετε, τόση εμπιστοσύνη στους υπουργούς που δεν χρειάζονται ελεκτικές διαδικασίες των χρηματορών, παραθεωρείται ότι ένας ετήσιος οικονομικός απολογισμός που υποβάλλεται αποκλειστικά στον υπουργό είναι αρκετός. Κύριε Υπουργέ, το πάρτι στην Ελλάδα όλοι ξέρουμε ότι γίνεται με τα κοινοτικά κονδύλια και βεβαίως με την δημόσια περιουσία. Το παρόν νομοσχέδιο μεταβιβάζει τη δημόσια περιουσία σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Αυτό από μόνο του είναι άκρως επικίνδυνο. Από την άλλη, δεν κατοχυρώνει την αξιοποίηση, την νομική διαδικασία της αξιοποίησης και τους επωφελούμενους. Για τα 2 κοινοτικά κονδύλια, τα 2 νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου γίνονται ενδιάμεσοι φορείς διαχείρισης. Λαμβάνουν δηλαδή και μοιράζουν επιδοτήσεις. Φωτογραφία των πάρτι της προηγούμενης περίοδου είναι αυτό που και εσείς χωράτε και άλλους, όσο περισσότερους γίνεται μέσα σε αυτό το πλάνο. Ένα επίσης χαρακτηριστικό αυτών των 3 χρόνων, ένα χαρακτηριστικό που συναντάμε με την πρώτη ματιά και στο παρόν νομοσχέδιο, είναι η διάλυση της δημόσιας διοίκησης, η διάλυση των δημόσιων δομών.
και ενώ οι δημόσιες δομές είναι συνταγματικά κατοχυρωμένες και αρμόδιες, στον τομέα το συγκεκριμένο και για τη χάραξη και εφαρμογή των δημοσίων πολιτικών σε θέματα διαβίου μάθησης, με το παρόν νομοσχέδιο αυτά ανατίθενται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Εννοείται βεβαίως ότι αυτές οι αρμοδιότητες που εκφορούνται στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου είναι εκτός δημοσίου ελέγχου. Γιατί επί της ουσίας αυτός είναι ο βαθύς στόχος αυτού του είδους των νεοφιλελεύθερων συνταγών που διαλύουν τις δημόσιες δομές. Να ρυθμίζει δηλαδή ο ιδιώτης το περιεχόμενο και τον προσανατολισμό της πολιτικής και κυρίως σε αυτή τη διαδικασία να μην έχει κανέναν απολύτως έλεγχο. Φυσικά, άμεση συνέπεια αυτών των επιλογών είναι η ιδιωτικοποίηση δράσεων και προγραμμάτων σχετικών με την εκπαίδευση και τη διαβίου μάθηση, αλλά και την πιστοποίηση προσόντων, τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τη συμβουλευτική. Και απαντώντας σε συνάδελφο που άκουσα προηγουμένως, εμείς δεν θέλουμε να γίνουμε διαχειριστές της υπάρχουσας κατάστασης. Θέλουμε να βελτιώσουμε, θέλουμε να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση. Ριζικά. Η εξίσωση είναι απλή. Θα ισχυροποιούνται οι ιδιώτες, ενώ θα θεμάζεται ο λαός μας, αφού ακόμη και το ύψος των διδάκτων των δημόσιων ΙΕΚ δεν μπορούμε να το προβλέψουμε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούει ο λαός μας διαρκώς για την προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση να μειώσει τις δημόσιες δαπάνες. Λοιπόν, με το παρόν νομοσχέδιο, την ίδια στιγμή που στο στόχαστρο είναι οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων, την ίδια στιγμή που απολύονται εργαζόμενοι για να μειωθεί το μισθολογικό κόστος, δημιουργούνται για τους ημέτερους έμιστες θέσεις αγνώστου κόστους για τον δημόσιο προϋπολογισμό. Την ίδια στιγμή που στραγγίζουν οικονομικά το λαό μας. Ξέρετε τι είδους διαχειριστικό έλεγχο επιφυλάσσουν για τους εαυτούς τους? Ακούστε και θαυμάστε κυβερνητική μεταρρύθμιση. Ο έλεγχος της διαχείρισης γίνεται με απόφαση του ΔΣ από ορκωτούς λογιστές, των οποίων η αμοιβή καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο ελέγχων, επιλογή του ελεγχόμενου, όπως και η αμοιβή του. Όσον αφορά το άρθρο 38 και τις επιβραβεύσεις συγκεκριμένων αθλητών, κύριε Υπουργέ, χαίρομαι πάρα πολύ που αναγνωρίσατε το εγκληματικό λάθος που έγινε όσον αφορά τα προνόμια των αθλητών. Και θα θυμάστε την επιμονή μου τότε, κύριε Ιωαννίδη, στο τότε αθλητικό νομοσχέδιο που αφορούσε στην εκπαίδευση, στη μόρφωση, όπως έλεγα, των αθλητών. Θεωρώ όμως ότι έχει πολλές ασάφειες και θα πρέπει να το ξαναδείτε διεξοδικά, ώστε στο μέλλον να μην δημιουργηθούν προβλήματα ερμηνιών. Όσον αφορά τις μεταγραφές, θα πρέπει να επεκτείνετε το μέτρο, κύριε Υπουργέ. Δεν έχουν πρόβλημα μόνο όσοι έχουν χαμηλό εισόδημα, τα αμαία ή οι πολύτεκνοι. Έχουν και όσοι έχουν εισόδημα που θεωρείται υψηλό και το έχουμε αποψηλώσει με τα συνεχή χαράτσια. Πώς μπορεί μια οικογένεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με δύο παιδιά και πολλές φορές και μια επιχείρηση που πληρώνει ενίκιο, να κρατάει τρία σπίτια με ενίκια, να χρηματοδοτεί δηλαδή, να έχει την επιχείρησή του, να θεωρείται υψηλόμισθος και υψηλό το εισόδημα και να μην μπορούν αυτοί να σπουδάσουν τα παιδιά τους? Πώς μπορούμε και πώς έχουμε το δικαίωμα εμείς να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους, ένα δικαίωμα που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο το θέμα της μόρφωσης, να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους, σε αυτούς τους γονείς, ότι θα πρέπει να επιλέξετε ποιο από τα δύο παιδιά σας θα σπουδάσει? Πρέπει να λυθεί εδώ και τώρα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πολύ συνοπτικά αναφέρθηκα σε άρθρα του νομοσχεδίου, τα οποία φτιάχνουν το παζλ. Στρατός κομματικός, οικονομική ασυδοσία, ιδιωτικοποίηση των πάντων, απορρίθμιση αρμοδιοτήτων, συρρήγνωση του δημόσιου συμφέροντος και σχέσεις αλληλεξαρτώμενες, ενώ γύρω τρέχουν πολλά εκατομμύρια ευρώ από το δημόσιο προϋπολογισμό αλλά και από την Ευρώπη. Τούτο το νομοσχέδιο είναι, κατά την άποψή μου, άκρως ενδεικτικό των συνολικών προθέσεων της κυβέρνησης. Ευχαριστούμε, κύριε Συνάδελφε. Πρόκειται για μια κυβέρνηση, τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για μια κυβέρνηση που με πρόσχημα την κρίση καταλύει κάθε πυλώνα ανάπτυξης, κάθε πυλώνα δημόσιου ελέγχου, κάθε πυλώνα τελικά δημοκρατικής λειτουργίας. Και ενώ αυτοί οι πυλώνες καταλύονται, ανδρώνεται η διαπλοκή, η αδιαφάνεια και η κομματοκρατία. Ευχαριστώ. Κύριε συνάδελφοι, θα παρακαλούσα, επειδή είναι γεγραμμένοι 45 συνάδελφοι για να μιλήσουν, να τηρούμε το χρόνο, γιατί διαφορετικά θα τελειώσουμε τα μεσάνυχτα χωρίς να κάνουμε διακοπή.